Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκυρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Η αποχώρηση της Ασημίνας Χατζιανδρέου από το Survivor προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, καθώς θεωρούνταν ένα από τα φαβορί του φετινού κύκλου. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό της, η παίκτρια κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παραμείνει στο reality επιβίωσης. Αυτό βέβαια προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις, αφού δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ζητούσαν επίμονα από την παραγωγή να διώξει την τουρίστρια όπως την χαρακτηρίζαν, λόγω του ότι έμεινε εκτός αγώνων περισσότερο από 1,5 μήνα. Έτσι η Ασημίνα Χατζιανδρέου μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την υποστήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές της. Στο μήνυμά της αναφέρει, «Τελειώνει κάτι όταν θες εσύ να τελειώσει. Κάθε εμπόδιο για καλό. Είμαι ευγνώμων για κάθε σας μήνυμα καλό ή κακό, και σίγουρα να σας υπόσχομαι, ότι θα γίνω καλύτερη. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο που μπορεί να είναι κλισέ, αλλά πιστέψτε με, το κατάλαβα καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Σε ευχαριστώ για όλα να φέρεις στο τέλος», συγκινώντας τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της ευχηθούν καλή συνέχεια. Η Ασημίνα με τη σειρά της υποσχέθηκε να επιστρέψει δυναμικά, δείχνοντας ότι η περιπέτεια της στο Survivor την δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. Παρόλα αυτά το Twitter πήρε για μια ακόμη φορά φωτεία, καθώς αυτό δεν φάνηκε να αρέσει στους αντιπάλους της, που με σχόλια και αναρτήσεις την κατηγορούν για πολλά πράγματα. Ειδικά μετά από αυτά που αποκάλυψε για την δική της οικειοθέλη αποχώρηση η Χρύσα, που κατηγορεί εμέσως πλην σαφώς την Ασημίνα, τα πράγματα στα social media έχουν πάρει άσχημες διαστάσεις. Τέλος η Ασημίνα έδειξε πως δεν τα παρατά, και δεν έκλεισε την πόρτα του Survivor, και το σίγουρο είναι ότι θα την ξαναδούμε σε κάποια επόμενη χρονιά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.